Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το οποίο θα είναι στο μεγάλο του μέρος αφιερωμένο και σε μια διοργάνωση που έρχεται το επόμενο Σάββατο στο Αργοστόλι. Και μιλάμε φυσικά για το διεθνές πια, έτσι, έχει γίνει διεθνές meeting Στίβου Βεργότια, το οποίο διεξάγεται στην Κεφαλονιά. Θα έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε ζωντανά από το Ionian αυτό το meeting, όπως έχει γίνει και την περσινή χρονιά, και να παρακολουθήσετε όλα αυτά τα πραγματικά εντυπωσιακές προσπάθειες των αθλητών. Θα συμμετάσχουν σπουδαίοι αθλητές, αλλά νομίζω περισσότερα καλύτερα να μας τα πει ο κύριος Νίκος Μεταξάς, που είναι διοργανωτής, ένας εκ των διοργανωτών του meeting, τον κύριο του meeting των Βεργότιων. Είναι και προπονητής της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονιάς. Θα μας τα πει περισσότερα εκείνος. Κύριο Μεταξά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι τα Βεργότια επιστρέφουν για άλλη μια χρονιά και θέλουμε να μας πείτε τι ετοιμάζετε φέτος, τι να περιμένει ο κόσμος που είτε θα έρθει στην Κεφαλονιά, είτε θα παρακολουθήσει την τηλεόραση την προσπάθεια που κάνετε φέτος. Φέτος η διοργάνωση είναι πιο δυνατή από κάθε άλλη χρονιά. Στην 7η χρονιά που διοργανώνεται τα Βεργότια, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να φέρουμε σπουδαία ονόματα και το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, το πιο σημαντικό πρόσωπο που θα αγωνιστεί δεν είναι άλλος από τον Ολυμπιονίκη μας, τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος το καλοκαίρι είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, στο Άλμα Ισμίκος. Και πριν λίγο καιρό είχε κερδίσει και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Κλειστού Στίβου στο Βελιγράδι. Ο Μίλτος είναι ένας αθλητής που εκτιμήσει τα Βεργότια και προηγούμενες χρονιές. Όμως φέτος έρχεται με τον τίτλο του Ολυμπιονίκη και είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί στην Κεφαλονιά. Είναι σε μια εξαιρετική κατάσταση, από ό,τι μας λέει ο προπονητής του Γιώργος Πομάσκη. Μπορεί να απειλήσει ακόμα και το πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα εδώ. Οπότε και για μας αυτό θα είναι μια τεράστια πρόκληση και θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αν συμβεί κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι πέρσι και πρόπερσι είχε έρθει ο Μίλτος Τεντόγλου στην Κεφαλονιά στα Βεργότια. Πέρσι είχε αγωνιστεί σε αγώνα δρόμου, έτσι, 100 μέτρα. Δεν ήταν έτοιμος να κάνει μήκος γιατί είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο. Δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως αυτός ο τραυματισμός. Όμως επειδή ήθελε πάρα πολύ να έρθει, έκανε κατοστάρι. Φέτος όμως είναι πανέτοιμος και θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό στο μήκος και θα έχει την ευκαιρία και ο κόσμος της Κεφαλονιάς και οι φύλαθλοι της Κερκίδας να απολαύσουν αυτόν τον τεράστιο αθλητή, ίσως τον καλύτερο Έλληνα αθλητή των τελευταίων ετών, τουλάχιστον από το Στίβο, ο οποίος, σας ξαναλέω, έχει αγαπήσει την Κεφαλονιά, του αρέσει πάρα πολύ ο αγώνας μας και γι' αυτό και έρχεται για ακόμα μια φορά. Να πούμε όμως, εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου, έρχονται πάρα πολλοί αθλητές και από το εξωτερικό να δώσουν το πάνω φέτος. Έτσι, πείτε μας δύο λόγια για την διοργάνωση, τι έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι. Πέρσι οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες λόγω του COVID. Δεν μπορούσαμε να έχουμε μετακινήσει από το εξωτερικό εύκολα, δεν μπορούσαν να έρθουν πολλοί αθλητές. Ήταν άλλωστε τα Βεργότια η πρώτη διοργάνωση που έγινε μετά την πανδημία στην Ελλάδα. Φέτος δεν έχουμε περιορισμούς. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να φέρουμε αρκετούς αθλητές από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από 7 χώρες θα διαγωνιστούν και είναι και αθλητές σε πολύ ψηλό επίπεδο. Για παράδειγμα, στη σφαιροβολία θα έρθει ο Ρουμάνος ο Τοάντερ που έχει ατομικό ρεκόρ 21-29. Τεράστια επίδοση ήταν στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι. Η Φλωρεντίνα Γιούσκο και αυτή από τη Ρουμανία έχει 6-96 στο Άλμα Ισμίκος. Θα έρθουν σπρίντερ από την Ολλανδία, θα έρθουν Βούλγαροι. Είναι μια Αμερικανίδα ακόμη, η Φράγκλιν στο Άλμα Ισμίκος. Θα έχει καλό ανταγωνισμό και πολύ ψηλό επίπεδο φέτος το meeting. Μάλιστα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε ότι γίνεται σε μια πάρα πολύ ωραία τοποθεσία. Βλέπουμε και τις εικόνες από την περσινή χρονιά. Γίνεται στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου. Έναν ωραίο χώρο, πάρα πολύ ωραίο χώρο που βλέπουμε και τις εικόνες. Και έναν χώρο που είναι οργανωμένο σε όλα το έτσι όσον αφορά για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες των αθλητών για ένα διεθνές meeting, έτσι. Οι ανάγκες ενός meeting δεν περιορίζονται μόνο στο στάδιο. Σίγουρα το στάδιο μας είναι σε εξαιρετική τοποθεσία. Είναι δίπλα στη θάλασσα, έχει σχεδόν πάντα ευνοϊκό άνεμο που το θέλουν οι αθλητές για να κάνουν και καλές επιδόσεις. Βέβαια, εντάξει, το ταρτάν μας έχει τα προβλήματά του και είναι σε φάση υλοποίησης, μάλλον όχι σε φάση υλοποίησης. Έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση του, τουλάχιστον του χρόνου να το έχουμε αλλαγμένο και αν γίνει αυτό θα
πάει πολύ ψηλά το μήνυμα, δεν το συζητώ. Όμως η Κεφαλονιά έχει και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο. Κάποιοι θα έρθουν απευθείας από την Ολλανδία, ας πούμε, οι αθλητές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έχουμε και πολύ καλά ξενοδοχεία, τα οποία αυτή την περίοδο έχουν ακόμη καλή διαθεσιμότητα. Ότι πληρούμε τις προϋποθέσεις και για τον αγώνα, αλλά και για προετοιμασία. Ήδη φέτος και αυτό μπήκε για πρώτη φορά. Έχει έρθει ένα κομμάτι της εθνικής ομάδας των δρόμων ταχύτητας και κάνει προετοιμασία στο στάδιο του Λιξουρίου. Έχει ξεκινήσει από χτες αυτό. Περίπου 25 σπρίντερ, οι καλύτεροι που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη, ο Παναγιώτης Τριβιζάς, ο Νιφαντόπουλος, η Πεσιρίδου, όλοι αυτοί βρίσκονται στο Λιξούρι, κάνουν προετοιμασία και θα αγωνιστούν και στο meeting στο τέλος της προετοιμασίας τους το Σάββατο στο Αργοστόλι. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, δηλαδή ότι και υπάρχουν υποδομές οι σωστές, έτσι, και υπάρχει ο τρόπος για να μπορέσει ο κόσμος να έρθει εύκολα στο κήπεδο. Είναι πολύ κοντά στην πόλη, θυμίζουμε έτσι σαν τοποθεσία. Είναι ένα, όπως είπαμε, ωραίο σημείο. Εγώ θέλω να ρωτήσω και το εξής. Υπάρχουν, βέβαια, είπατε για τον Μίλτο Τεντόγλου και ένα από τα μεγάλα ονόματα. Νομίζω υπάρχει και ένα τοπικό, πιο τοπικό ενδιαφέρον στη διοργάνωση. Νομίζω θα συμμετάσχει και ένας αθλητής της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονιάς, ο οποίος είναι ένα από τα ονόματα των φετινών Βεργοτίων. Τα κατάφερε ο ίδιος με τις επιδόσεις του. Μιλάμε για τον Δημήτρη Αντωνάτο, έτσι. Ο Δημήτρης Αντωνάτος, ο οποίος χτες στο διασυλλογικό, το Σάββατο μάλλον, στο διασυλλογικό πρωτάθλημα, έκανε την τρίτη επίδοση στον κόσμο με 19-93, θα είναι στη Γαλλία για την Παγκόσμια Μαθητιάδα. Μάλιστα. Οπότε δεν θα είναι στα Βεργοτία. Θα μας απουσιάσει. Θα απουσιάζει. Εντάξει, είναι τιμή μας που έχουμε τον αθλητή αυτό στο Σύλλογο και μας εκπροσωπεί σε διοργανώσεις στο εξωτερικό. Από εκεί πέρα θα είναι τα υπόλοιπα παιδιά του Συλλόγου, τα οποία θα αγωνιστούν δίπλα σε αυτά τα μεγάλα ονόματα, δίπλα στον Τεντόγλου, δίπλα σε όλους τους πρωταθλητές. Και φυσικά θα έχει την ευκαιρία και ο κόσμος να δει αγώνες πολύ υψηλού επίπεδου με δωρεάν είσοδο, καθότι τα Βεργότια δεν έχουν εισιτήριο και αυτό το λέμε γιατί θέλουμε να γεμίσει το στάδιο κόσμο, να έχουμε 3.000 κόσμο στην κερκίδα, να ξεσηκώσει τους αθλητές για να δούμε μεγάλες επιδόσεις. Αυτός είναι ο φετινός στόχος. Δεν είναι απλά να γίνει το meeting, είναι να γίνει πολύ δυνατό το meeting. Να θυμίσουμε ότι και πέρσι είχαν γίνει πολλά ρεκόρ αγώνων και φέτος, οπότε ο στόχος είναι να καταρριφθούν αρκετά ρεκόρ, έτσι. 10 στα 10. 10 στα 10. Μάλιστα. Ψηλά ο πύχης. Ψηλά, πολύ ψηλά ο πύχης. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι φέτος τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ ωραία. Εκτός από τους αθλητές που θα αγωνιστούν, στην κερκίδα θα βρεθούν και πάρα πολλοί προσκεκλημένοι και από το χώρο του αθλητισμού και από άλλους χώρους. Να αναφέρουμε τον αργυρό Ολυμπιονίκη της Αθήνας στο τριπλούν, τον Μάριαν Οπρέα, ο οποίος άρθε από τη Ρουμανία, επειδή θα είναι αρκετοί Ρουμάνοι αθλητές και επειδή και αυτός είναι μέλος της Ομοσπονδίας, θέλει να δει τους αγώνες και θα τον τιμήσουμε κιόλας. Να αναφέρουμε την πρόεδρο του ΣΕΓΑ, τη Σοφία Τσακοράφα, η οποία είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Και θα έρθει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Μανώλης Κουτουλάκης, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Στίβου και υποδέχτηκε με χαρά την πρόσκληση. Μάλιστα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά και τα ονόματα εκεί προσκεκλημένοι φυσικά, αλλά και τα ονόματα που θα έρθουν στους φετινούς αγώνες, τα φετινά Βεργότια στην Κεφαλονιά. Υπενθυμίζουμε ότι το Ιόνιαν θα μεταδώσει ζωντανά όλα όσα συμβαίνουν στα Βεργότια, τον αγώνα και το πριν και το μετά αυτής της πολύ όμορφης διοργάνωσης. Εγώ μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω όσον αφορά τα Βεργότια. Θέλω να πω πώς σκεφτήκατε το όνομα της διοργάνωσης που είναι και για 7 συνεχόμενα χρόνια. Από πού ήρθε η έμπνευση για αυτή τη διοργάνωση, ας το πω έτσι. Τα Βεργότια δεν είναι ένα μύτη που ξεκίνησε από εμάς. Τα Βεργότια ξεκίνησε το 1958, όταν ο Γιώργος Βεργοτής έφτιαξε το στάδιο Αργοστολίου στα χαλάσματα ουσιαστικά του σεισμού του 1953. Πραγματικά και του έδωσε και το όνομα του αδερφού, το οποίο είχε χαθεί εκείνη τη χρονιά, Ανδρέας Βεργοτής. Έφτιαξε το στάδιο και έκανε για πρώτη φορά τα Βεργότια, περιφερειακό αγώνα, ο οποίος γινόταν και είχε μεγάλο ενδιαφέρον και από πολλές περιοχές της Ελλάδας έρχονταν αθλητές για να αγωνιστούν. Αυτοί οι αθλητές και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν στη συνέχεια έγιναν προπονητές, έγιναν παράγοντες και μας έλεγαν συνεχώς ότι ίσως πρέπει να αναβιώσει αυτός ο θεσμός. Και πήραμε την απόφαση το 2015 να το αναβιώσουμε εμείς ο Σύλλογος, η Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλονίας,
Με τη βοήθεια των συνδιοργανωτών μας, οι οποίοι είναι πάντα κοντά μας, η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλνίας, ο Δήμος Αρμοστολίου, η ΠΕΔΗΝ και το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή, με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας, του ΣΕΓΑΣ, και στήσαμε αυτό το meeting. Στην αρχή ήταν ένα περιφερειακό meeting. Σιγά σιγά δυνάμωσε, έγινε πανελλήνιο και τώρα αρχίζει να γίνεται διεθνές. Μάλιστα, μάλιστα. Έχει γίνει άλλο και πιστεύουμε θα δυναμώσει κι άλλο. Ας πούμε και την ώρα έναρξης, για όσους δεν το ξέρουν, ναι, είναι στις 5 η ώρα, ξεκινάει το meeting με κάποια παιδικά αγωνίσματα για να χαρούν και τα παιδάκια το γεμάτο στάδιο να τα χειροκροτήσουν οι γονείς τους. 5.30 είναι η τελετή έναρξης. Ο Μίλτος αγωνίζεται στις 6 και 10. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε, όπως είπαμε, ζωντανά από το Ιόνιαν. Θα παρακολουθήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια που θα γίνει και από εσάς. Θα έχουμε έτσι περισσότερη ενημέρωση και φυσικά και μέσα από τις εκπομπές μας και από τα δελτία και οπουδήποτε αλλού. Κύριε Μεταξά, σας ευχαριστούμε για την παρουσία στο Σπόρος του Ιόνιαν σήμερα. Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε για να κάνουμε μαζί ένα δυνατό meeting. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ.